σε αυτή την υπέροχη περιοχή, που θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη χώρα μας και τη Μεσσηνία. Οι εικόνες σήμερα τουλάχιστον προβληματίζουν. Η περιοχή αυτή έγινε σημείο αναφοράς και τιμήθηκε δεόντως το 2007 παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου Παπούλια. Έγιναν τα αποκαλυπτήρια του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Μια μεγάλη συνεισφορά και μια μεγάλη προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από το Σύλλογο Πελοποννησίων Θεσσαλονίκης, ο Κολοκοτρώνης, υπό την Προεδρία του Αναστάσιου Καλαμπόκη. Σε αυτήν την τιμημένη περιοχή έγινε και το αντάμωμα των Απανταχού Πελοποννησίων. Όμως οι εικόνες σήμερα είναι εικόνες ντροπής. Σε αυτά τα ιστορικά χώματα, εδώ που γεννήθηκε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο ήρωας στον οποίο οφείλουμε πολλά ως ελεύθεροι Έλληνες, η εγκατάλειψη κυριαρχία. Η πραγματικότητα μιλάει από μόνη της για την πλήρη εγκατάλειψη που υπάρχει στον συγκεκριμένο χώρο. Και όχι, δεν είναι βανδαλισμός. Οι πλάκες έχουν ξεκολλήσει από μόνες τους. Γύρω χώροι γεμάτοι από πεταμένα σκουπίδια. Οι φθορές σε παγκάκια και οι κίσκους είναι άκρως χαρακτηριστικές. Η μεγαλύτερη ωστόσο λύπη τη συναντά κανείς στο αντίκρισμα του Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, που έχει υποστεί σημαντικές φθορές από τον χρόνο.